Αγίασον εμέ και τα υδάτα σωτήρ ο αίρον του κόσμου την αμαρτία. Ισαΐου το ανάγνωσμα, σοφία πρόσκομεν. Τάδε λέγει Κύριος, εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος και ανθίτος κρίνων, και εξανθίσει και ηλοχαρίσει, και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου, και η δόξα του Λιβάνου εδόθη αυτή, και η τιμή του Καρμήλου, και ο λαός μου όψετε την δόξαν Κυρίου, και το ύψος του Θεού ισχύσατε χείρες ανημένε και γόνατα παραλληλημένα. Παρακαλέσατε και είπατε τους ολιγοψύχης στη διανία, ισχύσατε και μη φοβήστε, ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει, αυτό σήξει και σώσει ημάς. Τότε ανοιχθήσονται οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται, τότε αλείται ως έλαφος ο χολός, και τρανίεστε γλώσσα μαγκυλάλων, ότι εράγει εν τη ερήμο είδων και φάραγξ εν γη διψώσει. Και έστε η άνυδρος εις έλλη και εις την διψώσαν γη, πηγή ύδατος έστε. Εκεί έστε εφροσύνη ορναίων, επαύλης καλάμου και έλλη. Εκεί έστε οδός καθαρά και οδός αγία κληθήσετε, που μη παρέλθει εκεί ακάθαρτος, ουδέ έστε εκεί οδός ακάθαρτος. Οι δε διεσπαρμένοι πορεύσονται επ' αυτής και ουμή πλανηθώσει. Και ουκ έστε εκεί λέον, ουδέ των πονηρών θηρίων, ουμή αναβεί επ' αυτήν, ουδέ μη ευρεθεί εκεί. Αλλά πορεύσονται εν αυτοί λελιτρωμένοι και συνηγμένοι δια Κύριον. Και αποστραφίσονται και ύξουσιν εις Σιών, μετεφροσύνης και αγαλιάσεως. Και εφροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών, επί γάρ της κεφαλής αυτών, ένεσης και αγαλίαμα, και εφροσύνη καταλήψετε αυτούς, απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Σοφία προσκομεν. Τάδε λέγει Κύριος, οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ, και όσοι μη έχετε αργύριον βαδίσαντες αγοράσατε, και φάγετε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμής ίνων και στέαρ, ή να τι τιμάστε αργυρίου ενού κάρτης και ομόχθος ημών ουκ εις πλεισμονήν. Ακούσατε μου και φάγεστε αγαθά και εντρυφήσει εν αγαθήσει ψυχή ημών. Προσέχετε τη σωσήν ημών και επακολουθήσατε τες οδείς μου, εις ακούσατε μου και ζήσετε εν αγαθήσει ψυχή ημών. Και διαθήσομαι ημίν διαθήκην αιώνιον τα όσια Δαβίδ, τα πιστά, ιδού μαρτύριον εν έθνεσιν, έδωκα αυτών άρχοντα και προτάσσοντα έθνεσιν, ιδού έθνη αουκίδασιν σε, επικαλέσοντέσε, και λαοί ιούκ επισταντέσε, επί σε καταφεύξονται ένεκεν Κυρίου του Θεού σου και του Αγίου Ισραήλ, ότι εδόξασέσαι. Ζητήσατε τον Κύριον και εν το ευρίσκην αυτών επικαλέσαστε, είναι η καδάν εγγίζει ημίν απολυπέτω ασεβείς τας οδούς αυτού. Και αν ηράν όμως τας βουλάς αυτού και επιστράφητε προς Κύριον και ελευθίσεστε και κράξεστε ότι επί πολύ αφήσει τας αμαρτίας ημών. Ουγαρις είναι βουλέ μου όσπερε βουλέ ημών, ουδόσπερε οδή ημών εωδή μου λέγει Κύριος. Άλλος απέχει ο ουρανός από της γης, ούτως απέχει ο οδός μου από τον οδόν ημών, και τα διανοήματα ημών από της διανοίας μου. Ως γάραν κατεβεί ετός η χιόν εκ του ουρανού, και ουμή αποστραφεί έως αν μεθύσει την γην, και εκτέκει και εκβλαστήσει, και δώ σπέρματος πύροντι και άρτον εις βρόσιν, ούτως έστε το ρήμα μου, ω εάν εξέλθει εκ του στόματός μου, ουμή αποστραφεί προς με κενών, έως αν τελεστεί όσα αν ηθέλησα, και ευωδώσω τα σοδούς μου και τα εντάλματά μου.
εν γάρε φροσύνη εξελεύσεστε και εν χαρά διδαχθήσεστε, τα γάρ όρη και η βουνή εξαλούνται, προσδεχόμενοι ημάς εν χαρά, και πάντα τα ξύλα του αγρού επικροτήσει τις κλάδεις, και αντί της στιβής αναβήσεται κυπάρισος, αντί δε της κονίζης αναβήσεται μυρσίνη. Και έστε Κυρίω εις όνομα και εις σημείων αιώνιων και ούκ εκλείψει. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα, σοφία πρόσκομε. Τάδε λέγει Κύριος, αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου και έρισε την ημέρα εκείνη. Υμνείτε τον Κύριον, βοάτε το όνομα Αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση τα ένδοξα Αυτού. Μιμνίσκεστε ότι υψώθη το όνομα Αυτού, υμνήσατε το όνομα Κυρίου, ότι υψηλά επίησεν, αναγγείλατε ταύτα εν πάση τη γη. Αγαλιάστε και εφραίνεστε οι κατοικούντες Σιών, ότι υψώθη ο Άγιος του Ισραήλ εν μέσω αυτής. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, σοφία, προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα πρόσκομε. Αδελφοί, ου θέλω ημάς αγνοεί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφελληνίσαν και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγων και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπιον, έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρα. Ιδέ πέτρα ειν ο Χριστός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πασί. Και το πνεύμα τη σου. Εκ των καταμάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζωμένος τους ουρανούς και το Πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων επ' αυτών και φωνή εγένετων εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριου δοηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,
και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόν τον εν αυτό του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτού, πάντα ηθρών και πολέμιων του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων, οδηγορούντων, οσούντων, καμνούντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το ίδρο τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταφυτίσε τη σύνταση τούτης, την καθαρτική της υπηρεσίου Τριάδος ενέργεια του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του δωρηθήνε αυτής την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς φωτισμό γνώσεως και ευσεβίας, δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γεννηθήνε το είδωρ τούτο αυθαρσίας πηγήν, Αγίας μου δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, Ισίας συμψυχίστε και σώματος και προσπάσαν ωφέλιαν επιτίδιον του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε αυτό είδωρ αλόμενον, η ζωή αιώνιων του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του να δειχθύνει αυτό αποτρόπιον και καθαρτήριον πάση υποβουλής και ενεργίας ορατών και αοράτων εχθρών του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των αντλούντων και αριωμένων εξ αυτού της Αγίας Μονίκων του Κυρίου δαϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε αυτό καθάρσιον ψυχών και σωμάτων πάση της αριωμένης πίστη και μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ του μεταξιωθήνε ημάς, εμπληστήνε Αγίας μου, δια της των υδάτων τούτων μεταλήψεως, τη αοράτου επιφανία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ του εισακούσε Κυρίων των Θεών, φωνήσεις δέησεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς, Κύριου δαϊθόμεν. Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμηθα. Κύριε Ιησού Χριστέ ο μονογενήσιος, ο όνειστο κόλπον του Πατρός ο αληθινός Θεός, η πηγή του ζωής και αθανασίας, το φως, το εκφωτός, ο ελθόνιστον κόσμο, του φωτίσε αυτόν, κατάβγασον ημών τη διάνοια του Αγίου Σου Πνεύματι και πρόσδεξε ημάς μεγαλοσύνη και ευχαριστίας υποσάγοντας επί της απαιώνους θαυμαστής του νεοδύναση και την επεσκάτων των αιώνων σωτηρίως οικονομία, ενή το ασθενές ημών και πτωχών περιβαλλόμενο σφύραμα και της δουλείας μέτρης συγκατιών ο των απάντων βασιλεύς, έτη και δουλική χειρή, έτω Ιορδάνη βαπτιστήνε κατεδέξω, ίνατι των υδάτων φύσιν αγιάσας ο αναμάρτητος, οδοποιήσας ημίν την διήδατος και πνεύματος αναγέννηση και προς την πρώτη ημάς αποκαταστήσεις ελευθερία. Ούτην ως Θείου μυστηρίου την ανάμνηση νεορτάζοντες,
Δεόμεθά σου, δέσποτα φιλάνθρωπε, ράνων εφημάς τους αναξίους δούλους σου, κατά την Θεία σου επαγγελία, είδω καθάρσιον της εις ευσπλαγνίας την δωρεάν, πίστω της επί το ύδατη τούτο αίτησιν ημών των αμαρτωλών ευπρόσδεκτον γενέστε της η αγαθόνητη και την ευλογία σου δι' αυτού ημίντε και παντή το πιστό σου χαριστήνε λαό εις δόξα του Αγίου και προσκυνητού σου ονόματος σίγερ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθόν και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τριάς υπερούσια, υπεράγαθε, υπέρθε, παντοδύναμη, παντεπίσκοπε, αόρατε, ακατάληπτε, δημιουργέ των νεοερών ουσιών και των λογικών φύσεων, η έμφυτος αγαθότης, το φως το απρόσιτον, το φωτίσουν πάντα άνθρωπον ερχόμενες στον κόσμο, λάμψουν καμή το αναξίο δούλο σου, φώτισόν τις διανύες τα όματα, όπως αν ημίσαι τολμήσω την άμικρα ευεγεσία και δύναμη, ευπρόσδεκτος γενέστο, η παρεμού δέησης, δια των παρεστώτα λαών, όπως τα πλημελήματά μου μη κολλήσωσιν ενθάδε, παραγενέστε το Άγιον σου Πνεύμα, αλλά συγχώρησόν μη, ακατακρίτως βοάνση, και λέγειν και νυν υπεράγαθεν, δοξάζομεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε παντοκράτων προαιώνιε βασιλεύ, δοξάζομεν σε το χτίστην και δημιουργών του παντός, δοξάζομεν σε ιέ του Θεού μονογενές, τον απάτορα εκ μητρός και αμήτωρα εκ πατρός. Εν γάρτη προλαβούσιον τη ήπιον σε είδομεν, εν δέτη παρούσι τέλειον σε ορώμεν, τον εκ τελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών. Σήμερον γάρο της εορτής ημίν επέστη καιρός και χορός Αγίων υπησιάζει ημίν, και άγγελοι μετά ανθρώπων συνεορτάζουσι. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς της είδασιν επεφύτησε. Σήμερον ο άδυτος ήλιος ανέτειλε και ο κόσμος το φωτί Κυρίου καταβγάζεται. Σήμερον η σελήνη λαμβρές τες ακτήσει του το κόσμος συνεκλαμβρύνεται. Σήμερον οι φωτοειδείς αστέρες τη φεδρότητη της λάμψεως την οικουμένη καλοπίζουση. Σήμερον εν εφέλε η ετών δικαιοσύνης τη ανθρωπότητη ουρανώθεν δροσίζουση. Σήμερον ο άκτιστος υπό του ιδίου πλάσματος βουλή χειροθετείται. Σήμερον ο προφήτης και πρόδρομος το δεσπότη προσέρχεται, αλλά τρόμο παρίσταται ορών Θεού προς ημάς συγκατάβασιν. Σήμερον τα του Ιορδάνου νάματα εις η άματα μεταποιείται και του Κυρίου παρουσία. Σήμερον ρήθρης μυστικής πάσε εκτίσης αρδεύεται. Σήμερον τα των ανθρώπων τέσματα τη είδαση του Ιορδάνου απαλήφονται. Σήμερον ο παράδεισος συνέωκτε της ανθρώπης και ο της δικαιοσύνης ήλιος και τα βγάζει ημίν. Σήμερον το πικρόν είδωρ του επί Μωυσέου στο λαού εις νική κοιτά μεταποιείται τη του Κυρίου παρουσία. Σήμερον του παλαιού θρήνου απειλάγημεν και ως νέος Ισραήλ διεσώθημεν. Σήμερον του σκότους ελυτρώθημεν και το φωτί της θεογνωσίας και τα βγαζόμεθα. Σήμερον η αχλή σου του κόσμου καθαίρεται την επιφανία του Θεού ημών. Σήμερον λαμπαδιφεγγή πάσε εκτίσεις άνωθεν. Σήμερον η πλάνη κατήργηται και οδόν ημίν σωτηρίας εργάζεται ή του δεσπότου επέλευσης. Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Σήμερον ιερά και μεγαλόφωνος των Ορθοδόξων πανήγυρης ακάλεται. Σήμερον ο δεσπότης προς το βάπτισμα επήγεται ή να αναβιβάσει προς ύψος των ανθρώπινων. Σήμερον ο ακλινής το ιδίο ηκέτη υποκλίνεται ή να ημάς εκ της δουλείας ελευθερώσει. Σήμερον βασιλείαν ουρανών ονισάμεθα της γάρ βασιλείας του Κυρίου ουκ έστε τέλος. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράν εμερίσαντο και ο κόσμος εφροσύνης πεπλήρωτε. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω, θεασάμενος το πύρι της θεότητος, σωματικός κατερχόμενον και εισερχόμενον επ' αυτών. Ο Ιορδάνης εστράφιστα ο πίσω, θεωρών το πνεύμα το Άγιον, εν είδη περιστεράς κατερχόμενον,
και περί υπτάμινόνση, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, ορών τον αόρατον ουραθέντα, τον κτίστη σαρκοθέντα, τον δεσπότην εν δούλου μορφή. Ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω και τα όρια σκύρτησαν, θεών εν σερκή καθορώντα και νεφέλε φωνήν έδωκαν, θαυμάζουσε των παραγενόμενων φως εκ φωτός. Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, δεσποτικήν πανήγυρη σήμερον εν το Ιορδάνη ορώντες, αυτόν δε τον της παρακοής θάνατον και το της πλάνης κέντρων και τον του άδου σύνδεσμων εν το Ιορδάνη βυθίσαντα και βάπτισμα σωτηρίας στο κόσμο δωρισάμενον. Όθεν καβό ο αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, τα μεγαλεία των θαυμάτων σου διηγούμενος, συνεχόμενος φόβο εν κατανοίξει βόση. Μέγας Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξερκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Μέγας Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξερκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Μέγας Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Σίγαρ μπορείσαι εξ ουχόντων εις το είναι παράγοντα σήμαντα, τόσο κράτη συνέχεις τη κτήση και τη σύ προνοία διοικεί στον κόσμο. Σύ εκ τεσσάρων στοιχείων τη κτήση συναρμόσας, τέταρση καιρή στο κύκλο του ενιαυτού εστεφάνου σας, σε τρέμου στην ωερέ πάση δυνάμεις, σε ύμνη ήλιος, σε δοξάζει σελήνη, σε εντυχάνει τα άστρα, σε υπακούει το φως, σε φρύτου συνάμιση, σε δουλεύου στην επιγέν, σε εξέτεινα στον ουρανό νοσιδέριν, σε εστερέωσα στη γη επί των υδάτων, σε περιετύχησα στη θάλασσα ψάμου, σε προσαναπνοά στον αέρα εξέχεια, αγγελικέ δυνάμει λειτουργούσιν, ή τον αρχαγγέλο χωρί σε προσκυνούσιν, τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρια σεραφείμ, κύκλο εστότα και περιεπτάμενα, φόβο της απροσίτου σου δόξης κατακαλύπτεται. Σιγάρ Θεός φώνα περίγραπτος, αναρχώστε και ανέκφραστος, ήλθες επί της γης μορφή δουλαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, ούγαρ έφερες δέσποτα διασπλάγνα ελέου σου, θεάστε υπό του διαβόλου τυραννούμενο το γένος των ανθρώπων, αλήλθες και έσουσας ημάς. Ομολογούμε την χάρη, κηρύττωμε τον έλεον, ού κρύπτωμε την ευεργεσία, τα της φύσεως ημών γονάς ηλευθέρωσας, παρθενικήν υγεία σας μήτρε το τόκο σου, φάσε εκτίσεις ημνήσες επιφανέντα, σίγαρο Θεός ημών επί της γης όφθης και της ανθρώπης ανεστράφης, σίγετα Ιορδάνια ρήθρα υγεία σας, ουρανώθεν καταπέμψας το πανάγιον σου πνεύμα και τα σκεφαλάς των εκείς εμφολευόντων συνέτριψας δρακόντων. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σόκενήν δια της επιφυτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδο τούτον. Αμήν. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σόκενήν δια της επιφυτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδο τούτον. Αμήν. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρε σόκενήν δια της επιφυτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αμήν. Και δώσε αυτό τη χάρη σα πολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου. Πίσον αυτό αυθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, νοσημάτων αλεξιτήριων, δαίμων συνολέθριων, τες εναντίες δυνάμεις συναπρόσιτων, αγγελικής ισχύως πεπληρωμένων, είναι απάντες οι αριόμενοι, και μεταλαμβάνοντες, έχει εν αυτό προς καθαρισμό ψυχών και σωμάτων, προς ιατρίαν παθών, προς αγιασμόν οίκων, προς πάσαν ωφέλειαν επιτίδειων. Σίγαρι ο Θεός ημών, ο διήδατος και πνεύματος ανεκαινήσας την παλαιωθήσαν φύσιν υπό της αμαρτίας. Σί ο Θεός ημών, ο διήδατος κατακλείσας επί του νόη την αμαρτίαν. Σί ο Θεός ημών, ο διαθαλάσσης ελευθερώσας επί της δουλείας Φαραώ, δια Μωυσέως το γένος των ανθρώπων, σύ ο Θεός ημών, ο διαρρήξας πέτραν εν ερήμο, και ερήησαν ύδατα, και χήμαροι κατεκλείστησαν, και διψώντα το λαό σου κορέσας, σύ ο Θεός ημών,
ο δίδατος και πυρός, δια του Ηλιού, απαλλάξας τον Ισραήλ εκ της πλάνης του Βάλ. Αυτός και νη δέσποτα, αγίεσον το ίδρο τούτο, το πνεύματι σου το Αγίο. Αμήν. Αυτός και νη δέσποτα, αγίεσον το ίδρο τούτο, το πνεύματι σου το Αγίο. Αμήν. Αυτός και νη δέσποτα, αγίεσον το ίδρο τούτο, το πνεύματι σου το Αγίο. Αμήν. Δώσ' πάση της τεαπτωμένης, της τεχνιωμένης, της μεταλαμβάνωση των αγιασμών, την ευλογίαν, την κάθαρσιν, την υγείαν. Μνήστε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιερατικού τάγματος και του περιεστώτους λαού και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών και ελέησον αυτούς και ημάς κατά το μέγα σου έλεος, είναι και δια στοιχείων και δια αγγέλων και δια ανθρώπων και δια ορωμένων και δια ωράτων δοξάζεται σου το Πανάγιον όνομα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το πνεύματι σου ασκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν. Συ Κύριε. Κλείνον Κύριε το όσου και επάκουσον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς προς δια της κλήσεως των εαυτών αυγένων σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της το ύδατος τούτου μεταλείψεώς τε κρατισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Συγχαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε η της Τριάδος εφανερώθην προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν ειδη περιστέρων ευεβαίου του λόγου ο ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ σας δόξασιν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε η της Τριάδος εφανερώθην προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ Γεννήτωρος η φωνή προς εμάς.
αγάπη των Θεών ονομάζουσα και το πνεύμα εν ήδη περιστεράς εμεδεύου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ. Φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σύ, ο εν Ιορδάνη, υπό Ιωάννου βαπτιστήν εκαταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, νυν άπη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμειων εσωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών ιδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησιν εσώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεημών Θεόντας και τα έσοδα της ενοριακής φιλοκτώπης αδελφότητος μαζί με τον έρωνο της αγάπης έφτασαν σε 17.000 ευρώ, τα οποία εδόθησαν σε μετρητά σε οικογένειες που αποδεδειγμένα έχουν μεγάλη ανάγκη, όπως επίσης και για την αγορά τροφίμων. Εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις κυρίες της φιλοκτώπης αδελφότητος για την άοπτη προσπάθειά τους. Θα ήταν παράληψη αν ξεχνούσαμε να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, ανώνυμους και επώνυμους ενορίτες μας και μη ενορίτες, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφέρετε χρήματα και τρόφιμα, όπως επίσης να σας ενημερώσω ότι σε κάθε μία από τις λειτουργίες που κάνουμε μία φορά το μήνα, μαζεύουμε περίπου 500 ευρώ με τα οποία αγοράζουμε τα τρόφιμα. Τέλος, θα ήθελα να σας επισημάνω
ότι οι ιερείς και εκκλησιαστικό συμβούλιο, το συμβούλιο της Συνοδού Αδελφότητος, βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας οποιοδήποτε πρόβλημα που τυχόν θα παρουσιαστεί. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας καλή και ευλογημένη χρονιά. Την 5η, 10 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο ναό μας, ώρα 5 το απόγευμα, με ομιλητή τον Ενδεσιμολογιότατο από το Πρεσβύτερο, Πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου. Θέμα, η τέχνη να ξεπερνά το φόβο. Θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Την 5η, 17 Ιανουαρίου, εορτή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, θα πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία στο ναό μας, ώρα 7 το πρωί. Τα έσοδα της Θείας Λειτουργίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ενωριακού Φιλοκτόκου Ταμείου. Την 5η, 17 Ιανουαρίου, θα τελεστούν στο ναό μας ο Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Αθανασίου και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, ώρα 4 το απόγευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντως ημάς μόνο τον Άγιο, καλή την προηγημένη, να είστε καλά. Thank you.